Τα πόπτεριά παράγονται σε συγκεκριμένες περιοχές στην Ελλάδα με συγκεκριμένα γάλατα όπως αγελαδινό, πρόβιο, αιωπρόβιο, γίδινο ή και μείγμα αυτών, αλλά και με συγκεκριμένη συνταγή. Και πολύ σημαντικό είναι ότι νομοθετικά απαγορεύεται να υπάρχει προσθήκη πρόσθετων ουσιών όπως συντηρητικά, χρωστικές και αντιβιωτικά. Στην Ελλάδα έχουν πιστοποιηθεί 23 ποπτηριά και ερχόμαστε τρίτη μετά την Γαλλία και την Ιταλία. Στα λευκά τυριά είναι κυρίως το ανεβάτο, το κατήκι, η φέτα, η γνωστή πεφέτα μας και το λαδοτήρι, και στα κίτρινα τυριά είναι το κασέρι, η γραβιέρα, η κεφαλογραβιέρα, το Σαν Μιχάλη και άλλα επίσης πολλά γνωστά τυριά. Σε σύγκριση με τα ξένα τυριά υπάρχουν νικητές και χαμένοι και από τις δύο πλευρές. Για παράδειγμα, το κασέρι με το τσέντα θα δούμε ότι έχουν παραπλήσεις θερμίδες, έχει όμως το κασέρι λιγότερα λιπαρά, λιγότερο αλάτι και περισσότερο ασβέστιο. Στα σκληρά τυριά έχουμε την παρμεζάνα και την γραβιέρα. Ενώ έχουν και ακριβώς τις ίδιες θερμίδες, βλέπουμε ότι σε ασβέστιο είναι λίγο λιγότερο η γραβιέρα, σε αλάτι όμως είναι πολύ λιγότερο η γραβιέρα σε σχέση με την παρμεζάνα. Οπότε αποτελεί μια καλή πηγή για αυτούς που έχουν θέμα με την πίεση τους. Και σε λιπαρά επίσης είναι πιο υψηλή η γραβιέρα.